Το Βάρινα, χτύπα ξύλο πράγματι. Αλλά θέλουμε σταθερότητα, όταν μια σταθερότητα από την οποία κερδίζουμε. Εγώ θα το θέσω καθαρά. Όποιος, σε όποιον αρέσει η ζωή του σήμερα, σε όποιον αρέσει η κοινωνία που φτιάχνουν τα μνημόνια, λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ας ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και Ελιά. Όσοι θέλουν να αλλάξει η ζωή τους, όσοι θέλουν να μην εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές, πρέπει να επιδιώξουν την ανατροπή. Και αυτές οι πολιτικές έχουν όνομα στην Ευρώπη. Σωστά λέει ο κύριος Μαργαρίτης. Λέγεται νεοφιλελευθερισμός. Αυτό που δεν είπε ο κύριος Μαργαρίτης όμως είναι ότι στις 28 κυβερνήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 19 συγκυβερνούν οι σοσιαλδημοκράτες και εφαρμόζουν τις ίδιες πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές λοιπόν πρέπει να ανατραπούν μόνο από την αριστερά. Και αυτό μπορεί να ξεκινήσει από την Ελλάδα, γιατί είναι κοινό το διακύβευμα. Εδώ βέβαια επιπλέον θέλουμε να ξεφορτωθούμε και τον παλαιοκομματισμό. Όχι μόνο τα δύο κόμματα, αλλά το σύμπλεγμα εξουσίας, οικονομικών και πολιτικών ελίτ, μεγάλων συμφερόντων που διαπλέκονται με τους πολιτικούς άρχοντες. Αλλά το κοινό διακύβευμα είναι πώς θα ανατραπούν οι πολιτικές λιτότητας και νοφιλελευθερισμού, και αυτό μπορεί να ξεκινήσει από εδώ για τον εξής απλό λόγο. Στην Ελλάδα δοκιμάστηκε ένα μεγάλο πείραμα κοινωνικής μηχανικής, τα μνημόνια, και απέτυχαν. Ακριβώς λοιπόν για αυτόν τον λόγο έχουμε γίνει ο αδύναμος κρίκος του νοφιλελευθερισμού. Ας σπάσει η αλυσίδα κάπου στην Ευρώπη, θα σπάσει εδώ. Και από αυτή την άποψη είμαστε ο καθρέφτης του μέλλοντος της Ευρώπης. Είμαστε αυτή τη στιγμή ό,τι ήταν η Ισπανία το 1936. Αν δεν νικηθεί εδώ ο νεοφιλελευθερισμός. Η Ισπανία έγινε παρανάλμα πάντως, έτσι. Ακριβώς γιατί έχασε η παράταξη της πρόοδου και της δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω απλώς. Έχω ένα πρόβλημα να βάλω φωτιά, να καώ εγώ για να φωτίσω το σκοτάδι, να προχωρήσω. Έχετε δίκιο. Αλλά αυτό το λέει. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά μετά κατσικώθηκε και ο Φράγκο 34 χρόνια. Αν δεν καεί εσύ, δεν καώ εγώ. Πώς θα καεί ο κόσμος. Καλά, επαναλαμβάνω. Εμείς δεν λέμε για πυρκαγιά. Αυτή που είπε να καεί η Ελλάδα για να σωθεί η Ευρώπη είναι υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο λέω λοιπόν τώρα. Κύριε Μαργαρίτη, μισό λεπτό θέλω για να ολοκληρώσω. Μισό λεπτό για να ολοκληρώσω. Δεν υπάρχει. Ελάτε. Πρέπει να ξεκινήσω. Λέω λοιπόν το εξής. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι δεν συγκρούνται απλώς δύο πολιτικές. Δύο διαφορετικές όψεις για το μέλλον της Ευρώπης. Θα έχουμε την κοινωνική Ευρώπη που συνηθίζαμε να έχουμε ή θα γυρίσουμε πίσω στον άγριο καπιταλισμό του 19ου αιώνα. Κυρία Ζωή Ράπτη, υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πώς οδηγηθήκαμε στην κατάσταση του μνημονίου, οδηγηθήκαμε με